450 χρόνια πέρασαν από την ολοκλήρωση των τειχών της Λευκωσίας, ενός από τα πιο χαρακτηριστικά έργα οχυρωματικής αρχιτεκτονικής του 16ου αιώνα. Είναι βέβαια παράδοξο τα τείχη ενός κατακτητή να αποτελούν το σύμβολο της πρωτεύουσάς μας, ίσως γιατί τα κατασκεύασαν με τα χέρια και τον ιδρώτα τους χιλιάδες προγονείς μας, ίσως γιατί περικλείουν την καρδιά, την ιστορία και την ψυχή της πόλης, ενώ έξω από αυτήν απλώνονται μόνο τα μειώδη άκρα της. Ίσως γιατί είναι ένα έργο που διαμόρφωσε τη φυσιογνωμία της πόλης και πράγματι, για 3,5 αιώνες, μέχρι τη δεκαετία του 1930, τα τείχη αποτελούσαν το φυσικό όριο της πόλης. Ας ξετυλίξουμε την ιστορία τους από την αρχή. Όταν η Βενετία απέκτησαν τον έλεγχο της Κύπρου το 1389, η Λευκωσία έγινε το δικαιωτικό κέντρο τους. Αμέσως αντιλήφθηκαν την αναγκαιότητα οχύρωσης των σπουδαιότερων πόλεων και λιμανιών απέναντι στον αυξανόμενο Οθωμανικό κίνδυνο. Η Γαλλινόδα Δημοκρατία ανησυχούσε ιδιαίτερα για την κατάσταση στο φρούριο της εμμόχωσης του Γεσκερίνιας, αλλά μόλις το 1556 το Συμβούλιο των Δόγιδων κατέστρωσε μια συνολική πολιτική ενίσχυση των μεσογειακών κτίσεων, ξεκινώντας χειρηματικά έργα στα σπουδαιότερα λιμάνια της Βενετικής Ανατολής, Κέρκυρα, Ηράκλειο και Αμόχωστο. Μετά από αυτή την απόφαση, ήρθαν στην Κύπρο εξειδικευμένοι μηχανικοί, οι οποίοι εξέτασαν επιτόπου τη σκοπιμότητα και τη δυνατότητα της οικοδόμησης ενός νέου ισχυρού φρουρίου. Οι απόψεις διέφεραν στους τοπικούς αξιωματούχους και στους απεσταλμένους της κεντρικής διοίκησης, οι οποίοι εξέτασαν διεξοδικά το ζήτημα, ζυγίζοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα διάφορων περιοχών όπως η Πάφος, η Λάρνακα και η Λευκωσία. Καθώς το Ταμείο του Νησιού δεν διέτεθε τα αναγκαία ποσά για να καλύψει τα έξοδα των αμυντικών έργων, η προσφορά των αξιωματούχων της Λευκωσίας να συγχρηματοδοτήσουν το έργο έκρινε την απόφαση. Καλούν στην Κύπρο τον περίφημο Τζούλιο Σαββορνιάνο, ο οποίος Τζούλιο Σαββορνιάνο είναι ένας ενετός ευπατρίδης από το Βένετο, ο οποίος έχει χτίσει την Κέρκυρα, το Ηράκλειο, το Λίντο, ένα μεγάλο μέρος της Ζάρας στα Βαλκάνια, δηλαδή όλο το Βένετο βασικά ήταν ο κατεξοχήν μεγάλος οχυρωματικός αρχιτέκτονας. Όταν ήρθε λοιπόν ο Σαββορνιάν στην Κύπρο και έχουμε την αλληλογραφία του, ξέρουμε σχεδόν καθημερινά τι έχει κάνει και πώς σκέφτεται να το κάνει, θεώρησε ότι το παλιό αυτό φράγκικο τείχος έπρεπε να κατεδαφιστεί και να χτιστεί ένα τείχος σύμφωνα με τη νέα άποψη των πραγμάτων. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στην αναγέννηση, αυτό που πρωτεύει είναι η ιδανική πόλη, la città ideale, η συμμετρία, το πρότυπο το ελληνικό κλπ. Οπότε εφαρμόζουν στην Κύπρο το σχέδιο αυτό του Σαββορνιάν, εφαρμόζουν στη Λευκωσία το σχέδιο αυτό του Σαββορνιάν πάνω σε μια υφιστάμενη πόλη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε, γιατί ήταν υφιστάμενη πόλη. Υπάρχει πόλη, υπάρχει ο ποταμός που ρέει και χωρίζει την πόλη στα δύο, βόρεια η σημαντική πόλη, νότια η κατοίκηση των Κυπρίων, πληθάρια, σπίτια κλπ. Βόρεια είναι η επίσημη πόλη, καθεδρική ναή, τα παλάτια, τα πάντα. Οπότε ο Σαββορνιάν έρχεται εδώ πέρα, αποφασισμένος να χτίσει μια καινούργια οχύρωση σύμφωνα με το fronte bastionato. Αυτό είναι η νέα τεχνολογία, όπου πλέον οι πύργοι δεν είναι στρογγυλοί, αλλά έχουν αυτή την αιχμηρότητα που για τα θέματα των πολυβόλων και των κανονιοβολισμών δημιουργούν αρκετά προβλήματα στους έξω. Και βέβαια, αυτό που θέλουν είναι να εφαρμόσουν αυτό το σχέδιο με μια πλατιά τάφρο και, να ξαναπώ, το ότι είναι παιδιά της αναγέννησης όλοι αυτοί, θέλουν να ρέει ένας ποταμός γύρω-γύρω. Το Συμβούλιο συνεργάστηκε έμπρακτα με τον αρχιτέκτονα Τζούλιο Σαββορνιάνο και έθεσε στην υπηρεσία του τα 6.000 άτομα που απαιτούνταν για τις εργασίες. Αναμφίβολα, η συνένεση των Ευγενών ήταν καθοριστική, δεδομένου ότι το σχέδιο του νέου τείχους προϋπόθετε την ισοπαίδωση όλων των κτισμάτων εκτός των νέων τειχών της Λευκωσίας. Η Βενετία από μόνη της δεν θα μπορούσε να επιβάλλει τόσο ριζική αναδιάταξη της πόλης χωρίς τη συμφωνία των τοπικών αρχόντων και κατοίκων. Οι φράγκικες οχυρώσεις ήταν πια αναποτελεσματικές και ξεπερασμένες μετά τη διάδοση της χρήσης του πυροβολικού. Τα σχετικά υψηλά και λεπτά τείχη
ήταν ευάλωτα στις μπάλες των κανονιών. Η λύση που βρήκαν οι μηχανικοί της αναγέννησης ήταν η κατασκευή σχετικά χαμηλών τειχών, αλλά με μεγάλο πάχος από αδρανή υλικά, ώστε να απορροφούν την ισχύ των εκτοξευμένων φλημάτων. Δεύτερο σημαντικό μέτρο ήταν η ισοπαίδωση κτισμάτων σε κοντινή απόσταση από τα τείχη, για να μην χρησιμοποιούνται ως προστατευτικά αναχώματα από τους επιτεθόμενους, καθώς και η εξάλληψη λοφίσκων από όπου θα μπορούσαν να τοποθετήσουν τα κανόνια των αντιπάλων σε πλεονεκτική θέση βολής. Σημαντικό νεοτερισμό επίσης αποτέλεσε η κατασκευή προμαχώνων που προήξηχαν από το τείχος και αλληλοκάλυπταν τα νότα τους και η δημιουργία υδάτινων καλυμμάτων ταφρών. Ο Σαββοριάνο λοιπόν επεξεργάστηκε ένα σχέδιο συμβατό με μια πόλη με πληθυσμό 130.000 κατοίκων, προνοώντας την κατασκευή τριών πυλών, νοτιοανατολικά η μεγαλύτερη, η πύλη Αμοχώστου, δυτικά η πύλη Πάφου και βόρεια η πύλη Κερίνιας. Υπολόγισε το ύψος και το πάχος των τειχών, κτίζοντάς τα από χώμα και σκεπάζοντάς τα με ένα στρώμα από σχιστόλιθους που πήρε από τα κατεδαφισμένα κτίρια. Οι προμαχώνες εγκαταστήθηκαν σε διαστήματα 280 μέτρων. Είχαν ο καθένας περίμετρο 325 μέτρων με στρογγυλεμένες γωνίες και σοχές. Οι προμαχώνες έφεραν τα ονόματα Βενετών αξιωματούχων και Κύπριων ευγενών. Εσωτερικά της πόλης γίνονται θαύματα και πράγματα, γιατί με αυτό το νέο σύστημα του Fronte Bastionato έχουμε 11 προμαχώνες. Σε αυτούς τους 11 προμαχώνες, το αρχιτεκτονικό σχέδιο των οχυρωματικών έργων της Λευκωσίας προβλέπει ακτινοτούς δρόμους. Γιατί το υπηκό έπρεπε να πάει πάνω στους προμαχώνες χωρίς να χάνει χρόνο. Η πόλη ήταν υφιστάμενη. Δεν μπορούσαν αυτά να πάνε μέσα από τα στενά τα καντούνια και τα δρομάκια που είχαν. Και ζητούν οι ενετοί της Λευκωσίας από τη Σύγκλιτο την άδεια να αγοραστούν, να απαλουτριωθούν καλύτερα χώροι ολόκληροι, να γίνουν οι άξονες της πόλης, για να πηγαίνει το υπηκό πολύ πιο γρήγορα, για να έχει την αμεσότητα που έπρεπε να έχει πάνω στους προμαχώνες. Έτσι, σε διάστημα μερικών μηνών, η Λευκωσία υπέστη την πιο ριζική μεταμόρφωση στην ιστορία της. Ο Σαββοριάνο λοιπόν αποσύρθηκε από το έργο του τον Δεκέμβριο του 1568, ενώ εκκρεμούσαν ακόμη αρκετές επιμέρους εργασίες και κάποιες από αυτές θα έμεναν ακλήρωτες ακόμα και το καλοκαίρι του 1570. Παρόλα αυτά, το έργο του Σαββοριάνο είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ενετικής διοίκησης στην Κύπρο. Θεωρείται ως ένα εξαιρετικό δείγμα στρατιωτικής αρχιτεκτονικής της αναγέννησης και μία από τις πρώτες συγκεκριμένες υλοποιήσεις του αστεροειδούς σχεδίου που αντιπροσώπευε το ιταλικό ανθρωπιστικό ιδεώδες. Αν και σχεδιαστικά και κατασκευαστικά ήταν ό,τι πιο εξελιγμένο για εκείνη την εποχή, τα βεντικά τείχη απέτυχαν στην κύρια αποστολή τους. Οι νέοι κυρίαρχοι συντήρησαν και αξιοποίησαν τα τείχη, τα οποία καθόρισαν τη δομή της πόλης για 4 αιώνες. Οι Βρετανοί αργότερα άνοιξαν διόδους και τα οχήματα σε αρκετά σημεία των τειχών και τα συντήρησαν. Σήμερα τα τείχη συνεχίζουν να στέκουν σιωπηλοί μάρτυρες του παρελθόντος, οριοθετώντας το παραδοσιακό από το μοντέρνο.